Θα μπορούσε ένα Πακιστανό που καθαρίζει τζάμια σαφανάρια να κάνει ξεναγήσει σε αρχαιολογικού χώρου. Θα μπορούσε μια μπαρ που επίση γνωρίζει μια σπάνια ξένη γλώσσα να κάνει ξενάγηση στι αρχαιότητε Κνοσού. Η απάντηση είναι θετική και με τη βούλα του Υπουργείου Τουρισμού, το οποίο δίνει προσωρινέ ή μόνιμε άδειε ξεναγών σε πολίτε που απλά μιλούν μια σπάνια ξένη γλώσσα. Και όμω αυτό δεν είναι σενάριο επιστημονική φαντασία, αλλά μια πραγματικότητα, η οποία έχει πυροδοτήσει αντιδράσει από του διπλωματούχου Έλληνε ξαναγού. Ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένα, ό,τι δηλώσει ο καθένα, άλλοι μπορεί να είναι νοσοκόμα, άλλοι μπορεί να είναι πρώην δημόσια υπάλληλο, η οποία εκδιώχθηκε από τη χώρα τη, άλλοι μπορεί να είναι μια απλή εργαζόμενη εδώ που δούλευε ω έχει βοηθό. Έχει αντιληφθεί λοιπόν ότι η γλώσσα τη είναι σπάνια. Είναι πολλέ οι οποίε έρχονται από ανατολικά κράτη, οι οποίε ισχυρίζονται απίστευτα πράγματα, ότι είναι νηπιαγωγοί, γιατροί, γυροκόμοι. Ε, έχουν όλε οι υψηλέ σπουδέ, θεωρούν, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και πολλέ οι οποίε δουλεύουν σε μπαρ, καφετέρια. Μπορεί κάποιο Αφγανό, Πακιστανό ή κάποιο άλλο, ο οποίο μιλάει αραβικά, που είναι μια σπάνια ξένη γλώσσα, να ετηθεί και ισχυριζόμενο του Υπουργείο ότι δεν υπάρχουν αραβόφωνοι ξένε γη, να του χορηγήσει άδεια. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Και έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώ είναι ένα κακό φαινόμενο αποκλειστικά ελληνικό. Δηλαδή, κάποιο ο οποίο χωρί να έχει ιστορικέ γνώσει, χωρί να έχει καμιά πιστοποίηση, μόνο και μόνο επειδή μιλάει μια σπάνια γλώσσα, μπορεί να πάρει μια προσωρινή άδεια να κάνει τον ξεναγό για λίγο, χωρί να ξέρουμε αυτό ή αυτή τι λέει και τι συκοφαντεί ορισμένε φορέ πιθανόν α, για, στη χώρα μα. Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που διπλωματούχοι Έλληνε ξεναγοί δεν έχουν τη δυνατότητα να δώσουν εξετάσει προκειμένου να πιστοποιηθούν στι σπάνιε ξένε γλώσσε όπω συμβαίνει στι άλλε ευρωπαϊκέ γλώσσε. Υποκλαπεί το επάγγελμα και επίση θα αλλοιωθεί η ιστορία και η αρχαιολογία τη Ελλάδο. Διότι δεν μπορεί να γνωρίζει ο κάθε Κινέζο ή ο κάθε αλλοδαπό την ιστορία τη Ελλάδο για να την προβάλλει. Είναι σαν να πάω εγώ που είμαι Έλληνα που μένω στην Κρήτη να ξεναγήσω στο Συνικό Τείχο. Θα διαβάσω δύο κουβέντε από το Ιντερνετ, θα τα πω και όποιο καταλάβει, κατάλαβε. Ήδη ε, Κινέζοι κάνουν επαφέ και οι Κινέζοι του Ροπερέιτορ κάνουν επαφέ μαζί μα, διερευνούν εάν Έλληνε ξεναγεί μιλούν. Αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πάρα πολλέ αρνητικέ εντυπώσει και υπάρχουν ήδη παράπονα στα τουριστικά γραφεία για αυτέ ακριβώ τι περιπτώσει. Για yeah, ευτράπελα που δεν συμβαίνουν σε καμία χώρα του κόσμου που έχει συγκεκριμένη τουριστική πολιτική, εκπαίδευση και πιστοποίηση για του ξεναγού τη, παρά μόνο τα τελευταία 6 χρόνια στην Ελλάδα κάνουν λόγο επαγγελματία ξεναγή. Η συγκεκριμένη διοικητική πρακτική που ακολουθεί το Υπουργείο για τη χορήγηση κατ' εξαίρεση αδειών ξενάγηση είναι προδήλω καταχρηστική και καταστρατηγεί την νομοθεσία περί ξεναγών και περί επαγγελματικών δικαιωμάτων των πιστοποιημένων ξεναγών τη Ελλάδα. Αν δεν σταματήσει άμεσα αυτή η κατάφορη αδικία σε βάρο μα, θα αμφισβητήσουμε νομικά την πρακτική αυτή ενώπιον των εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών και θα αναζητήσουμε ακόμα και προσωπικέ ευθύνε εντό του Υπουργείου. Το αίτημα τη ενεργοποίηση των σχετικών εξετάσεων κατέθεσε πέρυσι στην κυρία Κουντούρα, ο πρόεδρο του Σωματείου Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτη και Σαντορίνη. Θα επανέλθουμε με νέο αίτημα. Εγώ έχω την προφορική διαβεβαίωση, γι' αυτό και το λέω δημόσια. Και θα πρέπει να υλοποιήσει η κυρία Κουντούρα αυτό που προσωπικά μου υποσχέθηκε πέρυσι. Και εκεί είναι ένα τεχνικό θέμα το οποίο το Υπουργείο Τουρισμού είναι εν γνώση του, αλλά προ το παρόν δεν έχει κάνει τίποτα.